Πάμε την ιδιότητα. Ονομάζομαι τον Γιαννάκη Βασιλική. Είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Γονιών και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Κατάμου. Ήρθαμε σήμερα εδώ να διαμαρτυρηθούμε για την εισήγηση που έκανε το ΠΙΣΠΕ με την σύμφωνη γνώμη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων για την μείωση των τμήματων σε 23 σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, ανάμεσα σε αυτά και το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου. Από εξαθέσιο έχουν εισηγηθεί να γίνει τετραθέσιο. Ένα σχολείο το οποίο είναι σε ένα ορεινό δήμο, έχει χαρακτηριστεί με ΦΕΚ ορεινός, δυσπρόσιτος, εξυπηρετεί παιδιά από τα γειτονικά χωριά, τα οποία παιδιά ταλαιπωρούνται για να έρθουν μέχρι το Δημοτικό Σχολείο Καντάνου. Θα έπρεπε να υπάρχει άλλη αντιμετώπιση για τα σχολεία που βρίσκονται σε δυσπρόσιτες περιοχές. Αυτό ουσιαστικά θα πρέπει να γίνει. Ταλαιπωρούνται οι γονείς, ταλαιπωρούνται τα παιδιά, ταλαιπωρούνται οι εκπαιδευτικοί. Κάθε χρόνο και τον Οκτώβριο ήμασταν πάλι εδώ για να διαμαρτυρηθούμε για τα αυτονόητα. Να διαμαρτυρηθούμε για την παιδεία, για την εκπαίδευση που πρέπει να έχουν τα παιδιά. Εν μέσω πανδημίας, εν μέσω όλης αυτής της οικονομικής κρίσης, εν μέσω της, του κορονοϊού που αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα, καλούμαστε σε ένα σχολείο που η δυναμικότητά του σε ό,τι αφορά τις τάξεις είναι για 10 με 12 παιδιά ανά τάξη. Και καλούνται σε αυτές τις μικρές αίθουσες να στηβαχτούν 2 τμήματα και ποιος ξέρει και 3 στο μέλλον. Δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Ο κόσμος της Καντάνου, εμείς όλοι, η τοπική αυτοδιοίκηση, η δημοτική αρχή, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να μην υλοποιηθεί η εισήγηση του ΠΙΣΠΕ με τη σύμφωνη γνώμη πρωτοβάθμιας.